Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Στο βάθος βλέπετε το ψυχοεκπαιδευτικό μας σκυλί και με βλέπετε ότι έχω επιστρέψει στο σύρμα για τη βιντεοσκόπηση στο αυτοκίνητο, επειδή είδαμε και πάθαμε την τελευταία φορά που βιντεοσκόπησα βίντεο στο αυτοκίνητο και χρησιμοποίησα εκείνα τα αποσπόμενα μικρόφωνα, τα μικρά. Δεν γράφτηκε καλά. Δεν γράφτηκε ορθά και επειδή το κορίτσι μας, η Κυριακή Πανταζή, έχει αποφασίσει, Λάκη, η αδερφή σου, έχει αποφασίσει να ξεκινήσει ένα podcast, λέει, και έψαχνε μικρόφωνα. Είπα να της τα δώσω αυτά τα μικρόφωνα, γιατί αυτά τα μικρόφωνα δουλεύουν εξαιρετικά σε κλειστό χώρο. Φαίνεται όμως ότι στο αυτοκίνητο μπορεί να μην δουλεύουν και τόσο καλά. Μας είχαν δημιουργήσει και άλλα ζητήματα στο παρελθόν. Θα επιστρέψουμε στο παλιό αξιόπιστο σύρμα και είδομεν τι θα κάνουμε. Λοιπόν, είχε πάρα πολύ πλάκα στην πρώτη συνάντηση γυναικών στο τέταρτο επίπεδο μέσω Zoom. Είδα μια φίλη που είχε τη 17χρονη κόρη της εκεί και λέει, θέλει η κόρη μου να πει κάτι. Έρχεται στην κάμερα και λέει, είμαι η Θέκλα Πετρίδου και αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Της λέω, το έμαθες και εσύ, νομίζω το έχει μάθει και ο Λάκη. Λοιπόν, το θέμα το οποίο θα συζητήσουμε σήμερα νομίζω μας αφορά όλους και όλες, όλες και όλους. Είναι κάποιες μετασκέψεις που έχω κάνει μετά από την πρώτη συνάντηση γυναικών με Zoom στο τέταρτο επίπεδο και σκέψεις τις οποίες, για να είμαι ειλικρινής, τις κάνω στις τελευταίες μέρες, έτσι όταν οδηγώ, όταν κάνω μπάνιο, όταν πηγαίνω περπάτημα. Ξέρετε, όταν κάνουμε μια δραστηριότητα η οποία δεν χρειάζεται πολύ κόπο για να γίνει. Η οδήγηση είναι μια δραστηριότητα αυτοματοποιημένη, δηλαδή έχεις τα μάτια σου στον δρόμο, βλέπετε, κοιτάω τον δρόμο, δεν κοιτάω εσάς καθώς μιλάω, και έχεις συγκεκριμένα πράγματα στο μυαλό σου, λίγα όμως σε σχέση με το αν γράφεις ένα κείμενο ή αν κάνεις την εργασία σου ή αν μαγειρεύεις, αν κάνεις κάτι που θέλει πάρα πολύ προσοχή. Και την ώρα που κάνεις μπάνιο επίσης είναι μια ώρα έτσι που γαλινεύει το μυαλό σου από εξωτερικούς θορύβους, ο ήχος του νερού σε βοηθάει να σκέφτεσαι πιο καλά, σου δίνει έτσι μια αίσθηση μοναχικότητας, δηλαδή είσαι μόνος σου και είσαι καλά την ώρα που κάνεις μπάνιο και σκέφτεσαι πράγματα. Λοιπόν, σκέφτομαι για τις προσδοκίες που έχουμε σε σχέση με την ευδαιμονία μας και το κομμάτι της συντροφικότητας και το πώς έχουμε σπαταλήσει πάρα πολύ χρόνο στη ζωή μας όσοι είμαστε μεγαλύτερη ηλικία και σπαταλούν και νεότεροι πολλές φορές, προσπαθώντας να γεμίσουμε ένα κενό το οποίο πολλές φορές είναι και τεχνητό κενό, δηλαδή το έχει δημιουργήσει η pop κουλτούρα και το έχουν δημιουργήσει οι προσδοκίες μας ότι η έλευση μιας ερωτικής σχέσης, ενός έρωτος με ανταπόκριση θα μας γεμίσει όλα μας τα κενά, θα μας φέρει την ευτυχία. Στο βιβλίο μου, η Ανατομία μιας γυναίκας, που είναι το πρώτο βιβλίο που αξιώθηκα να γράψω, κυκλοφόρησε το 2005, σχεδόν 20 χρόνια πριν, 18 χρόνια πριν, έγραφα για αυτή την φαντασίωση που είχα όταν ήμουν 5 ετών, ότι θα ερχόταν ένας πρίγκιπας πάνω σε ένα άσπρο άλογο, οπωσδήποτε άσπρο, το μαύρο δεν μας έκανε, ενώ τώρα βλέπουμε ότι ένα μαύρο σκυλί μας κάνει μια χαρά. Ότι είχα αυτή τη φαντασίωση ότι θα ερχόταν ο έρωτας ως σωτήρας. Και φαίνεται ότι τα παιδιά τα οποία μεγαλώνουμε με συναισθηματική παραμέληση, αρχίζουμε από πολύ νωρίς να αποδίδουμε σημασίες στον έρωτα υπερεκτιμημένες, οι οποίες φέρνουν το αντίθετο αποτέλεσμα, με την έννοια του ότι είναι εξαιρετικό πράγμα ο έρωτας, είναι εξαιρετικό πράγμα μια υγιής ερωτική σχέση, είναι υπέροχο πράγμα συντροφικότητα, όμως εάν περιμένεις ότι από τον έρωτα και από τη συντροφικότητα θα επιλύσεις όλα σου τα υπαρξιακά προβλήματα, τότε καθίσταται και ανέφικτο να έχεις μια υγιή σχέση ή να μπεις σε μια υγιή σχέση, γιατί είσαι τόσο, θα το πω, απελπισμένος. Το τραγούδι της Πρωτοψάλτη, τι ωραίο αυτό που λέει, απελπιστικά διαθέσιμη.
είσαι τόσο απελπιστικά διαθέσιμη, τόσο απελπιστικά διαθέσιμος, που αναπόφευκτα μόνο σε μια σχέση συνεξαρτητική θα μπει, στην οποία εσύ θα συνεξαρτηθείς μεγαλοπρεπώς, και για να σ' αντέξει ο άλλος να συνεξαρτηθείς μεγαλοπρεπώς, δεν μπορεί παρά να είναι ένας ναρκισσιστικός τύπος. Γιατί ένας άνθρωπος με υγιή προσωπικότητα, με υγιές στυλ προσωπικότητας και ασφαλές στυλ δεσμού δεν ανέχεται ένα συνεξαρτητικό. Τον θεωρεί και τον βιώνει έτσι όπως είναι ένας συνεξαρτητικός πρίχτης. Ναι, γιατί εμείς οι συνεξαρτητικοί γινόμαστε πρίχτηδες στις σχέσεις μας. Πρίχτες είναι μια λέξη της αργό. Ελπίζω να μην προσβάλλω κανέναν χρησιμοποιώντας αυτή τη λέξη. Δεν τη χρησιμοποιώ έχοντας ένα αρνητικό αρσενικό πρόσημο. Ως λέξη της αργό τη χρησιμοποιώ. Τέλος πάντων, γινόμαστε φορτικοί, γινόμαστε υπερβολικοί και πρίζουμε τον άλλο. Το είχα βιώσει αυτό το πράγμα πριν λίγο καιρό. Με είχε φιλοξενήσει μία φίλη μου, η οποία είναι ψυχάρα. Φοβερή κοπέλα. Είναι όμως συνεξαρτώμενη. Τόσο όσο εγώ. Είμαστε περίπου στο ίδιο επίπεδο. Και επειδή εγώ όταν με φιλοξένησε για λίγες μέρες ήμουνα σε μια φάση στην οποία είχα την προσοχή μου εστιασμένη πάνω σε πράγματα που πρέπει να κάνω, δεν ήμουνα ρε παιδί μου και σε μια φάση στην οποία θα μου βγαίνει και εμένα το συνεξαρτητικό. Όχι ότι δεν μου βγαίνει σε φιλίες, μου βγαίνει και μου βγαίνει γκράντε. Τέλος πάντων, η φίλη μου συνεξαρτώμενη γάρ, όχι γάρα, γάρ που σημαίνει, είναι ένα αιτιολογικό επίρρημα στα αρχαία. Επειδή είναι συνεξαρτώμενη, προσπαθούσε υπερβολικά για να με ευχαριστήσει. Πήγε και μου φέρε ό,τι καλούδι φανταστείς. Μου μαγείρευε ένα σωρό πράγματα. Με ρωτούσε συνέχεια, θες αυτό, θες το άλλο, χρειάζεσαι το ένα, χρειάζεσαι το άλλο. Και το ένιωσα σφιχτικό αυτό το πράγμα. Σε καμία περίπτωση δεν είμαι αχάριστη, ούτε θεωρώ ότι η κοπέλα το έκανε για οποιοδήποτε κακό σκοπό. Όμως, της το είπα και της ιδίας και το συζητήσαμε, λέω, κοίτα ρε παιδί μου πώς βγαίνει σε εξάρτηση, κοίτα. Δηλαδή βγαίνει με μια υπερβολική προσπάθεια, που αυτή η υπερβολική προσπάθεια πνίγει τον άλλον και τον βάζει σε μια διαδικασία να προβληματίζεται και να λέει γιατί άραγε αυτός προσπαθεί τόσο πολύ. Εγώ ήξερα ότι η φίλη μου προσπαθούσε τόσο πολύ και επειδή με αγαπάει αυθεντικά, αλλά και επειδή είναι συνεξαρτώμενη, οπότε στις αγάπες της βγαίνει συνεξάρτηση. Και καθίσαμε και το συζήτησαμε και μαζί, γιατί είναι και ψυχοεκπαιδευόμενη η φίλη μου και ψυχοθεραπευόμενη, και το σκεφτήκα και εγώ και για μένα μετά, ότι σε καμία περίπτωση δεν τη δίνω τη φίλη μου, ούτε την κατηγορώ, καμία σχέση, την αγαπώ πολύ. Όμως λέω, κοίτα ρε παιδί μου, αν ήταν κάτι κομμενικό π.χ., αν εγώ ήμουν ένας άντρας ο οποίος θα φλέρταρε με αυτή την κοπέλα, αν είχα ένα ασφαλές στυλ δεσμού και μια υγιή προσωπικότητα, θα έλεγα πω, πολύ κουραστική αυτή, δεν μπορώ, μου προκαλεί άγχος. Έχει τόση αγωνία, μην τυχόν και δεν με ευχαριστήσει, που καταντάει κουραστικό. Αν όμως ήμουν ένας ναρκισσιστής, αν ήμουν ένας τύπος ο οποίος ήμουν διψασμένος και πεινασμένος για εξουσία και έλεγχο, θα το καταυχαριστιόμουν, θα έλεγα τι ωραία, αυτή θα την κάνω τι θέλω. Θα κάνω ιδιοτροπίες, κάθε λίγο θα το παίρνω και ακόμη πιο πάνω και ακόμη πιο πάνω, ένα βηματάκι πιο πέρα, a notch, get up a notch, και θα πέρασω ζάχαρη. Okay. Οπότε όλες αυτές οι υπερβολικές προσδοκίες που έχουμε προβάλλει πάνω στον έρωτα και στις ερωτικές σχέσεις, οι οποίες είναι καλά πλεγμένες με το δίκτυο της συνεξάρτησης, συνεξαρτητικό στυλ δεσμού ή συνεξαρτητικό στυλ προσωπικότητας, είναι αυτό το οποίο ένας άνθρωπος νιώθει ότι δεν έχει δικιά του ταυτότητα άμα είναι μόνος του και νιώθει ότι για να υπάρχει πρέπει να είναι μαζί με έναν άλλο άνθρωπο. Έχει το λεγόμενο ετεροπροσδιορισμό. Σε ένα live πρόσφατα με ρώτησε μια κοπέλα, πες μας για τον ετεροπροσδιορισμό, μας το live που κάναμε την Τρίτη το βράδυ. Και τη σημαίνει πολύ κουρασμένη. Τώρα θα σου πω σε ένα άλλο βίντεο, γιατί είχαμε μιλήσει και σε ένα webinar για τον ετεροπροσδιορισμό. Ο συνεξαρτώμενος ετεροπροσδιορίζεται, δηλαδή δεν σκέφτεται εγώ είμαι η Θέκλα η οποία είμαι αυτό και αυτό και αυτό. Σκέφτεται εγώ είμαι η Θέκλα η οποία είμαι μαμά της Κυριακής. Εγώ είμαι η Θέκλα η οποία είμαι γυναίκα του Τάδε όταν ήμουν παντρεμένη. Εγώ είμαι η Θέκλα η οποία είμαι μαμά του Λάζαρου. Εγώ είμαι η Θέκλα που είμαι κάτι σε σχέση με κάποιον άλλον. Αυτό είναι ο ετεροπροσδιορισμός. Ότι δεν
νιώθω ότι είναι αρκετή ταυτότητα για μένα, αρκετός προσδιορισμός ότι είμαι αυτός ο άνθρωπος που έχω αυτά τα στοιχεία και έχω αυτά τα πράγματα που κάνω στη ζωή μου και λειτουργώ με τους τρόπους που λειτουργώ και είμαι αρκετή για μένα. Δεν είμαστε αρκετοί για μας εμείς οι συνεξαρτώμενοι και χρειαζόμαστε κάποιον που να είναι πιο σπουδαίος από εμάς, το πιο σπουδαίος μέσα σε πολλά πολλά εισαγωγικά, κάποιου του οποίου η ζωή να αξίζει πολύ περισσότερο τον κόπο από ότι αξίζει η δική μας, οπότε να ασχοληθούμε με εκείνο το πρόσωπο και να αποκτήσει η ζωή μας νόημα, να έχει νόημα ρε παιδί μου το ότι ζούμε, ότι αναπνέουμε, ότι τρώμε, ότι πίνουμε, ότι κοιμόμαστε, ότι πάμε στην τουαλέτα, τέλος πάντων, να έχει νόημα η ζωή μας επειδή την αφιερώνουμε σε αυτόν τον πολύ σπουδαίο άνθρωπο που είναι ο άνθρωπος από τον οποίο συνεξαρτώμαστε. Αυτό σημαίνει ετεροπροσδιορισμός. Να μην μπορώ να αυτοπροσδιορίζομαι, να έχω ανάγκη να στηρίζομαι πάνω σε κάποιον άλλον και είναι αστεία η επιλογή του ρήματος στηρίζομαι που έκανα, γιατί στην ουσία ο συνεξαρτώμενος στηρίζει τους άλλους, δεν στηρίζεται πάνω στους άλλους. Στην προσπάθεια του να ετεροπροσδιοριστεί, καταλήγει να σπαταλάει πάρα πολύ χρόνο, πάρα πολύ ενέργεια, πάρα πολύ χρήμα πάνω σε άλλους ανθρώπους, γιατί και το χρήμα ενέργεια είναι, προκειμένου να νιώσει και καλά ότι στηρίζεται, ενώ στην ουσία τους στηρίζει, τους υπερστηρίζει ή ξεπουλάει τον εαυτό του στους ανθρώπους με τους οποίους συνεξαρτάται. Λοιπόν, και σκεφτόμουν αυτά τα πράγματα αυτές τις μέρες και λέω ρε φίλε, θα μιλήσω όπως πάντα ανοιχτά και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι την τελευταία φορά που είχα εκπομπή στην τηλεόραση με το όνομά μου, ο τίτλος ήταν Θέκλα, μιλάμε ανοιχτά και την προηγούμενη φορά ήταν Πες τα Θέκλα. Αυτό ήταν το χαρακτηριστικό μου στην Κυπριακή τηλεόραση, το οποίο έβγαινε και στους τίτλους των εκπομπών μου, το ότι μιλάω ανοιχτά. Λοιπόν, είμαι 48 ετών. Τα πρώτα 18 χρόνια της ζωής μου ζούσα μαζί με την οικογένειά μου, άρα ζούσα σε σχέσεις με άλλους ανθρώπους. Τα πρώτα 3 χρόνια ήμασταν 3 άνθρωποι, μετά γεννήθηκε και ο αδερφός μου και γίναμε 4. Οπότε μέχρι τα 18 ζούσα μέσα στο οικογενειακό πλαίσιο. Ήμουνα σε σχέση με άλλους ανθρώπους, άρα δεν περνάνε ως χρόνια μοναξιάς. Θεωρητικά μιλώντας. Τώρα πηγαίνοντας πίσω και βλέποντας το πώς ήταν η παιδική και η εφηβική μου ηλικία για ένα περίεργο λόγο. Είναι περίεργος επειδή τα περισσότερα παιδιά που έχουν δύσκολη παιδική ηλικία δεν θυμούνται την παιδική τους ηλικία. Για ένα περίεργο λόγο έχω έντονες αναμνήσεις της παιδικής μου ηλικίας. Και νομίζω ότι αυτό συμβαίνει και επειδή έχω καλή μνήμη γενικότερα, εκτός από τα άλλα προσόντα του ελέφαντος, έχω και αυτό της μνήμης, Λάκη! Και επειδή έχω καλή μνήμη γενικότερα, είμαι και λιγάκι στο φάσμα του λειτουργικού αυτισμού όσον αφορά στο κομμάτι της μνήμης. Θυμούμαι έτσι χαρακτηριστικά ημερομηνίες, θα σας λέω χρονιές, σας λέω ημερομηνίες. Αλλά και επειδή όταν ήμουν παιδί, έβλεπα στην πράξη ότι κάτι που συνέβαινε εκείνη την ώρα και εγώ έλεγα τι είναι αυτό που γίνεται, αυτό που γίνεται δεν είναι σωστό, μου έκαναν gaslighting επί τόπου, μου έλεγαν τι είναι αυτά που λες, δεν έγινε κάτι τέτοιο την ώρα που έγινε. Οπότε εγώ εις πείσμα αυτής της φρενοβλαβοποίησης του gaslighting. Gaslighting σημαίνει κάποιος να προσπαθεί να σε πείσει πως είσαι τρελός και να σε βγάζει και τρελό ταυτόχρονα, να παραποιεί την πραγματικότητα προκειμένου να σε χειραγωγήσει. Επειδή αντιλαμβανόμουν ότι υπήρχε μια αμφισβήτηση της πραγματικότητας μου από το περιβάλλον μου, δεν ήξερα τότε ότι αυτό ονομάζεται gaslighting, ότι ήταν μια χειριστική συμπεριφορά προκειμένου να με πείσουν ότι δεν συνέβαιναν αυτά που συνέβαιναν. Δεν ήξερα ότι ήταν gaslighting, αλλά ήμουνα πολύ θυμωμένη γι' αυτό, για το γεγονός ότι οι εμπειρίες μου ακυρώνονταν. Οπότε τις ανάδευα συνέχεια στο μυαλό μου, τις ανακάτευα συνέχεια στο μυαλό μου, τις επανέφερα συχνά στη μνήμη μου και κάθε φορά που συνέβαινε ένα νέο δύσκολο περιστατικό, ξαναθυμόμουν και τα προηγούμενα και έλεγα «Μα δεν είμαι τρελή. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, γίνονται αυτά τα πράγματα. Έχω φάει ξύλο, έχω φάει υποτίμηση, έχω φάει επιτίμηση, έχω φάει φωνές, έχω φάει απειλές. Δεν γίνεται, δεν γίνεται». Λοιπόν, τέλος πάντων μέχρι 18 ετών ήμουνα στην οικογένεια. Από τα 18 μέχρι τα 20 ζούσα σε ένα χριστιανικό φοιτητικό οικοτροφείο. Στο καινούριο μου βιβλίο έχω πικάντικες λεπτομέρειες για το χριστιανικό φοιτητικό οικοτροφείο και την... δεν ήταν έξοδος, ήταν την εκδίωξή μου από αυτό.
Έχω και κάποια ντοκουμέντα, τα οποία δεν αποκαλύπτουν ονόματα άλλων ανθρώπων, παρά μόνο το δικό μου. Δεν έχω καμία εκδικητική διάθεση. Απλώς έχω πολύ ενδιαφέροντα ντοκουμέντα στο νέο βιβλίο, που ήταν μια επιστολή διαμαρτυρίας, η οποία στάθηκε η αφορμή και η αιτία, ίσως. Μπορεί αφορμή, μπορεί και η αιτία, δεν ξέρω, ίσως αφορμή και αιτία, για να εκδιωχθώ, και μετά μια επιστολή στην οποία παίρνω κάποιες απαντήσεις για την εκδίωξή μου, οι οποίες, όπως τις επεξηγώ και μέσα στο βιβλίο, έχουν μέσα μια ωραιότατη συλλογή όπλων ψυχολογικού πολέμου, όπως gaslighting και ούτω καθεξής. Λοιπόν, μετά από 2 χρόνια ήμουνα στο οικοτροφείο. Όταν εκδιώχθηκα από το οικοτροφείο, έκανα τα δυνατά για να μην είμαι μόνη. Έτσι, όταν επέστρεψα στο 3ο έτος των σπουδών, και ήταν μια μέρα όπως σήμερα που γυρίζουμε το βίντεο, ήταν 4 Οκτωβρίου του 1995, είδατε το Asperger. 4 Οκτωβρίου του 1995 είχα επιστρέψει για το 3ο έτος στη Θεσσαλονίκη και έμεινα για πρώτη φορά μόνη μου σε ένα διαμέρισμα. Περιγράφω και διάφορα για το διαμέρισμα εκεί στο καινούργιο βιβλίο. Και το πρώτο βράδυ θυμάμαι ότι καθόμουν πάνω στο κρεβάτι, παγωμένη, τρομοκρατημένη, και ακούγονταν κάτι σαν πυροβολισμοί που προφανώς ήταν πυροτεχνήματα. Δεν τολμούσα να βγω έξω να δω τα πυροτεχνήματα και είχα κατατρομάξει. Οπότε έπρεπε να βρω έναν τρόπο να μην είμαι μόνη. Από το οικοτροφείο με είχαν διώξει. Τώρα αυτά συνέβαιναν σε υποσυνείδητο επίπεδο, όχι σε συνείδητο επίπεδο, αλλά τα αντιλαμβάνω μέχρι τον υστέρο. Από το οικοτροφείο με είχαν διώξει. Με τα άλλα παιδιά, τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που ήταν στη Θεσσαλονίκη, τους Κύπριους και τους Θεσσαλονικιούς, δεν ήξερα πώς να σχετιστώ, γιατί εγώ είχα μεγαλώσει μέσα στη θρησκευτική οργάνωση που ήταν σαν καλ, σαν σέχτα, και δεν ήξερα πώς να διαχειριστώ ανθρώπους που δεν ήταν μέσα στην οργάνωση. Οπότε έπρεπε να βρω έναν τρόπο να μην είμαι μόνη. Περιττό να σας πω ότι σε ένα μήνα μέσα βρέθηκα αραβωνιασμένη με τον πατέρα των παιδιών, ο οποίος είχε δείξει το ενδιαφέρον του προς εμένα από το 1ο έτος, και για 2 χρόνια εγώ δεν ασχολιόμουν. Και προφανώς υποσυνείδητα ασχολήθηκα, γιατί δεν άντεχα να είμαι μόνη μου. Και από εκεί ξεκίνησε η ερωτική ζωή. Εννοείται ότι σε 9 μήνες μέσα βρέθηκα παντρεμένη, δηλαδή παντρεύτηκα 18 του Ιούνιου το 1996. Άρα βωνιάστηκαμε 11 Νοεμβρίου του 1996 και παντρευτήκαμε 18 Αυγούστου του 1996. Και 13 Αυγούστου του 1997 γεννήθηκε ο Λάζαρος. Δηλαδή έγιναν όλα, και εγώ τα ήθελα να γίνουν αμέσως. Ναι, γιατί ο συνεξαρτώμενος θέλει αμέτη μου χαμέτη, αμάν αμάν, αμάν ζαμάν, να δεσμευτεί, να τακτοποιηθεί, αυτή η λέξη τακτοποίηση, και να ξεπεράσει το φόβο της μοναξιάς και το φόβο της εγκατάλειψης. Και ειδικά όταν με είχαν εκδιώξει εμένα από το χριστιανικό φοιτητικό οικοτροφείο, που ήταν έτσι σαν μοναστήρι, υπήρχε ζωή της κοινότητας εκεί, η απόρριψη μου είχε, δεν ήταν φόβος της απόρριψης, ήταν τραύμα της απόρριψης, γιατί με απέρριψα. Τέλος πάντων, να μην σας τα πολυλογώ, ο αραβώνας και ο γάμος, γιατί σχέση δεν υπήρξε, ήταν κατευθείαν αραβώνας, κράτησαν 6 χρόνια. Χώρισα 13 του Σεπτέμβρη το 2001. Να το σπάλει ο αυτισμός, ο λειτουργικός αυτισμός. Νομίζω εμείς το φάσμα, αλλά στο πολύ λειτουργικό. Αρνιούνται να με διαγνώσουν με Asperger's οι συνάδελφοι, αλλά εγώ νομίζω έχω κάποια στοιχεία. Όπως και να έχει, κάνω και πλάκα κιόλας. Και σε καμία περίπτωση δεν κοροϊδεύω τους ανθρώπους οι οποίοι είναι στο φάσμα του αυτισμού. Σε καμία απολύτως περίπτωση. Αν μη τι άλλο, δείχνω κατανόηση. Και καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο. Όμως, επειδή είπαμε θα σας φέρνω στα βίντεο και βιώματα που έχουμε μέσα από την ομάδα που κάνουμε στο 4ο επίπεδο της συμμετοχής, βιώματα, όχι να σας πω η τάδε γυναίκα έχει πει το τάδε πράγμα, αλλά συμπεράσματα που βγάζουμε από αυτά που ακούμε. Είναι άλλο πράγμα ένας άνθρωπος να είναι απλώς στο φάσμα του αυτισμού και να είναι καλοήθης άνθρωπος, και είναι άλλο πράγμα ένας άνθρωπος να είναι στο φάσμα του αυτισμού και να είναι και ναρκισσιστής, δηλαδή κακοήθης άνθρωπος. Ο αυτισμός σε καμία περίπτωση δεν συνιστά κακοήθεια. Ίσα-ίσα που οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού και έχουν καλοήθη προσωπικότητα είναι εξαιρετικά γλυκείς και συμπαθητικοί άνθρωποι. Όμως μπορεί κάποιος να έχει μια διάγνωση ότι βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, στο κομμάτι της υψηλής λειτουργικότητας, να είναι ταυτόχρονα και ναρκισσιστής, κακοήθης δηλαδή, και να χρησιμοποιεί τη διάγνωση του ως μια πολύ καλή δικαιολογία, γκράντε δικαιολογία, για να λειτουργεί κακοποιητικά και ανέσθητα
Και να λέει, μα εγώ έχω αυτισμό, δεν φταίω που είμαι κολόπεδο. Λοιπόν, 13 του Σεπτέμβρη του 2001 χώρισα και μετά από το 2001 μέχρι τώρα, το 2023, τα τελευταία 22 χρόνια, ήμουνα 4 χρόνια σε σχέση και γάμο με τον δεύτερο σύζυγο. Δηλαδή από τα 22 έχουν μείνει 18 και πες σύνολο από τα υπόλοιπα 18 χρόνια, σύνολο οι σχέσεις που είχα, να μην ήμουν μόνη ρε παιδί μου, 3 χρόνια πες. Άρα έζησα στη ζωή μου 15 χρόνια μόνη, ως ενήλικας. Εγώ καλά και τα 18 τα πρώτα μόνη τα θεωρώ, αλλά τέλος πάντων, έζησα μόνη. Λοιπόν, καθόμενη να κάνω έναν απολογισμό αυτής της μοναξιάς ή των χρόνων της μοναξιάς ή των χρόνων που ήμουν single και συνεχίζω να είμαι single, συνειδητοποιώ ότι στο σύνολο όλα αυτά τα χρόνια, όταν δεν ασχολιόμουν με κανέναν, είτε σε στυλ να βγαίνω ραντεβού, είτε να ανταλλάζω μηνύματα, είτε να φλερτάρω, είτε να έχω μια σχέση, μια σχέση που λέει και ο Άκης, ή ένα situationship, δεν ξέρω εγώ τι μπορεί να μας είχε συμβεί, ειδικά στο παρελθόν που το ψάχναμε και περισσότερο. Και λέω που το ψάχναμε γιατί γνωρίζω ότι και άλλες γυναίκες οι οποίες βρίσκονται κοντά στο δικό μου ηλικιακό φάσμα, ή ακόμη και νεότερες γυναίκες έχουμε αποκτήσει μια, δεν θα έλεγα απεσιοδοξία, αλλά μια ρεαλιστική οπτική της πραγματικότητας, ότι ρε παιδί μου δεν είναι τα πράγματα όπως είναι στα παραμύθια. Το φλερτ στις μέρες μας και το dating στις μέρες μας δεν είναι και ρε παιδί μου το φόρτε των ετεροφιλόφιλων ανδρών. Οπότε και από ομοφιλόφιλους άνδρες ακούω πως δεν είναι και το φόρτε των ομοφιλόφιλων ανδρών. Ζούμε σε μια πατριαρχική κοινωνία που είναι αναμενόμενο από τους περισσότερους ανθρώπους να κάνει ο άνδρας το πρώτο βήμα. Ζούμε σε μια πατριαρχική κοινωνία που αν κάνει η γυναίκα το πρώτο βήμα, πολύ συχνά αυτό παρεξηγείται. Οπότε οι περισσότερες έχουμε φτάσει σε μια συνειδητοποίηση, μια σκληρή ρεαλιστική συνειδητοποίηση, ότι όλα αυτά τα οποία παρακολουθούμε στα παραμύθια, παρακολουθούσαμε, ακούγαμε, διαβάζαμε, φαντασιωνόμασταν ή φανταζόμασταν να ακούγαμε τα παραμύθια, ή αυτά που παρακολουθούμε στις ρομαντικές κομεντί, αυτά που παρακολουθούμε στις μεξικάνικες σειρές ή οπουδήποτε αλλού παρακολουθεί κάθε μια το ρομαντικό της κομμάτι. Μη μου πείτε ότι δεν έχετε τέτοια ένοχα μυστικά, ότι βλέπετε για παράδειγμα, ξέρω εγώ, μια σειρά την οποία δεν θα το παραδεχόσαστε δημοσίως ότι την παρακολουθείτε. Μας αρέσει το ρομάντσο, μας τραβάει. Έχουμε φτάσει λοιπόν σε μια σκληρή συνειδητοποίηση ότι στην πραγματική ζωή δεν είναι τα πράγματα όπως τα έργα, ή όταν είναι όπως τα έργα και όπως τις σειρές και τις ταινίες, τότε πολύ πιθανόν έχουμε να κάνουμε με έναν ναρκισσιστή ο οποίος μας κάνει love bombing. Γενικώς είχε σε μέσα, με συγχωρείτε για την έκφραση, σήμερα είναι εξαιρετικά βρώμικο το στόμα μου, η γλώσσα μου, και γενικά βγαίνουν λέξεις beep από το στόμα μου, απολογούμε. Τέλος πάντων, βρισκόμαστε έτσι σε μια σκληρή συνειδητοποίηση ότι δεν. Οπότε, τον τελευταίο καιρό, εγώ πολύ συνειδητά προσπαθώ, δηλαδή το έχω στόχο, να μην βρίσκομαι in a flirtatious mood, να μην είμαι σε μια διάθεση για φλερτ, γιατί το έχω βιώσει ξανά και ξανά στο παρελθόν ότι άμα φλερτάρω ή άμα προσπαθώ να κάνω dating, είναι πολύ πιθανό να βιώνω ματαιώσεις, απογοητεύσεις, οι οποίες να με κάνουν να μην μπορώ να είμαι καλά όταν είμαι μόνη μου. Όλες εκείνες τις φορές που είμαι μόνη μου και δεν ασχολούμαι με κανέναν, λέω με κανέναν γιατί είμαι ετεροφιλόφιλη, αν ήμουν ομοφιλόφιλη θα έλεγα με καμία. Αν ήμουν pansexual πάλι θα έλεγα με καμία. Τέλος πάντων, είμαι ετεροφιλόφιλη, άρα με ελκύουν ερωτικά οι άντρες. Όταν δεν ασχολούμαι με κανέναν άντρα και λέω δεν θέλω και δεν έχει νόημα να ασχολούμαι, τότε είμαι πάρα πολύ καλά. Είμαι πάρα πολύ καλά γιατί είναι η περίοδη στις οποίες αναγκαστικά επιδίδομαι στον αυτοπροσδιορισμό, ο οποίος αυτοπροσδιορισμός είναι το αντίθετο του ετεροπροσδιορισμού, και επειδή θέλω να πιστεύω ότι είμαι ένα ongoing project, είμαι ένα project το οποίο προχωράει και είμαι μια περίπτωση που πάει καλύτερα τώρα από ό,τι παλιότερα, και είμαι μια συνεξαρτώμενη σε αποθεραπεία, νιώθω ότι
οι καλύτερες φάσεις είναι αυτές τις οποίες δεν έχω καμία προσδοκία ότι θα έρθει ένας έρωτας, θα έρθει ένα σεξ, θα έρθει ένας γκόμενος, θα έρθει μια σχέση, θα έρθει οτιδήποτε έχει να κάνει με το ερωτικό και σεξουαλικό κομμάτι, το οποίο θα μου δώσει χαρά. Άρα εγώ περιμένω ότι θα έρθει αυτό και ποντάρω όλα μου τα χαρτιά σε εκείνο, κάνω προσδοκίες και απογοητεύομαι και ξαναπογοητεύομαι και ξαναπογοητεύομαι, γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι τη σημερινή εποχή μας απογοητεύουν, και ειδικά αν έχουμε το πρόβλημα της συνεξάρτησης, γιατί αν έχουμε το πρόβλημα της συνεξάρτησης ακόμη και όταν είμαστε single, όταν πάει να γίνει μια γνωριμία, αναστατωνόμαστε, παθαίνουμε μια συναισθηματική αναδρομή, ένα emotional flashback, απορυθμιζόμαστε συναισθηματικά και γινόμαστε εντελώς χαζοποιημένοι, δηλαδή τα δίνουμε όλα. Ναι, βεβαίως, και όποτε μπορείς, ναι, σου στείλα μήνυμα και δεν έκανες 3 ώρες να απαντήσεις, μόλις μου στέλνεις, εγώ σε απαντάω αμέσως και με κοροϊδεύεις και σου λέω ότι με στενοχωρεί που με κοροϊδεύεις. Εγώ εξακολουθώ να συγχωρώ τον έγκυν που είναι η κοροϊδία για παράδειγμα και το καθεξής. Λοιπόν, άρα γιατί τα λέω όλα αυτά? Όλα αυτά τα λέω γιατί θέλω να πω ότι έχω καταλήξει στο συμπέρασμα, και το οποίο θέλω να σας το πω, το συμπέρασμα στο οποίο έχω καταλήξει, και θέλω να το συζητήσουμε. Δηλαδή θέλω στα σχόλια να γράψετε κι εσείς τις απόψεις σας, τις στάσεις σας, αν ταυτίζεστε με το πώς λειτουργούσα πριν, ή αν κάποιες ταυτίζεστε με το πώς λειτουργώ τώρα. Τι νομίζετε για αυτό το συμπέρασμα στο οποίο έχω καταλήξει? Έχω καταλήξει το συμπέρασμα ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει συνεξάρτηση, διεγνωσμένη συνεξάρτηση, και βρίσκεται σε μια διαδικασία που προσπαθεί να ξεπεράσει το πρόβλημα της συνεξάρτησης, πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός αυτός ο συνεξαρτώμενος σε αποθεραπεία και να κάνει πολύ προσεκτική μελέτη προτού καν εμπλακεί σε οποιασδήποτε μορφής φλερτ. Γιατί ακόμη και ένα φαινομενικά αθώο φλερτ μας αποσυντονίζει συναισθηματικά, μας απορυθμίζει συναισθηματικά. Γιατί αρχίζουμε να χτίζουμε προσδοκίες, αρχίζουμε να περιμένουμε να μας πάρουν τηλέφωνο, αρχίζουμε να θεωρούμε ότι αυτό που μας είπε ο άλλος, ας βρεθούμε, ας συναντηθούμε, ότι θα γίνει. Αρχίζουμε να διαβάζουμε νοήματα πίσω από τις απλοϊκές λέξεις που λέει ο άλλος. Αρχίζουμε να φτιάχνουμε όλο αυτό το limerance, το φαντασιωτικό του limerance. Το limerance είναι ο αιμονικός άτοπος ερωτικός μυρικασμός. Άτοπος αιμονικός ερωτικός μυρικασμός. Άτοπος σημαίνει χωρίς ανταπόκριση, εκεί που δεν ταιριάζει. Αιμονικός, ξέρουμε τι σημαίνει, να έχεις μια αιμονή ερωτική και συνεχώς να σκέφτεσαι και να συζητάς. Καλά, πριζούμε και τις φίλες μας, καλά, αυτό το συζητώ. Και μου είπε έτσι και μου έκανε έτσι και δεν μου είπε και δεν μου έκανε. Και κάθε φορά που θα μιλήσουμε, έχουμε να πούμε ένα σωρό ηλίθιες, ανόητες πληροφορίες, λεπτομέρειες, οι οποίες δεν έχουν καμία απολύτως σημασία. Γιατί, αγάπη μου, αν ο άλλος σε γουστάρει θα στο δείξει ξεκάθαρα. Αν ο άλλος θέλει να είναι μαζί σου, θα είναι μαζί σου. Δεν θα κάθεσαι τώρα να συζητάς με τον κολλητό σου και με την κολλητή σου, με τον φίλο σου και με τη φίλη σου, τι σημαίνει αυτό που είπε και τι σημαίνει αυτό που δεν είπε και τι σημαίνει το ένα και τι σημαίνει το άλλο και ούτω καθεξής. Η γνώμη μου είναι ότι προσέχουμε πάρα πολύ και κάνουμε τρομερή σκέψη, χρειάζεται έτσι να το δούμε πολύ σοβαρά, προτού μπλέξουμε στο φλερτ, όχι σε σχέση, να αποφασίσουμε να αξίσει τον κόπο. Πρέπει να γίνουμε πολύ επιλεκτικοί όσοι είμαστε συνεξαρτώμενοι. Γιατί ένας ο οποίος δεν είναι συνεξαρτωμένος μπορεί να αρχίσει να φλερτάρει και εύκολα να καταλάβει ότι εντάξει, δεν τραβάει, δεν μ' αρέσει κιόλας αυτός ο άνθρωπος. Ενώ εμείς οι συνεξαρτώμενοι αρχίζουμε να ασχολούμαστε πάρα πολύ με το αν μας θέλει ο άλλος, αν θέλει να είμαστε μαζί, αν δεν θέλει, αν θα συναντηθούμε, αν θα μας στείλει μήνυμα, αν θα μας στείλει καρδούλα, αν θα μας στείλει λουλούδια, αν θα μας στείλει μελιτζάνα, τι φυλακίες θέλει ο καθένας. Και ξέρω τι σημαίνει μελιτζάνα, για πλάκα το είπα. Ευτυχώς δεν μου έχει στείλει κανείς. Και δεν ασχολούμαστε με την πραγματικότητα. Αν όντως θέλουμε εμείς να μπούμε στη διαδικασία flirt και dating, αν όντως μας αρέσει εμάς αυτός ο άνθρωπος, και μετά αν γουστάρει κι αυτός και θα γίνει κάτι. Δηλαδή όλα λάθος. Και είναι κρίμα, γιατί σας το λέω από προσωπική πείρα, όταν εστιάζω αποκλειστικά σε εμένα, όσον αφορά στην προσωπική μου ζωή,
Και όταν αυτοπροσδιορίζομαι, όταν αναγκάζω τον εαυτό μου να αυτοπροσδιοριστεί και λέω είσαι εσύ, εντάξει, και το σκυλί. Okay, το σκυλί είναι low maintenance, δεν θέλει και πολλά πράγματα. Είσαι εσύ και ο σκύλος. Low maintenance σημαίνει δεν θέλει πολλά για να είναι ευχαριστημένο. Είσαι εσύ και ο σκύλος, οπότε πρέπει να αποφασίσεις τι θα κάνεις την κάθε μέρα, πώς θα είσαι καλά, με έχοντας αυτά τα δεδομένα. Είσαι εσύ και ο σκύλος, είσαι εσύ και ο σκύλος, είσαι εσύ και η γυμναστική, είσαι εσύ και η κυπουρική, είσαι εσύ και το μαγείρεμα μαγειρεύεις, είσαι εσύ και τα βίντεο φτιάχνεις. Είσαι εσύ. Εσύ στη ζωή σου. Άρα εσύ θα κάνεις τη ζωή σου καλή. Άρα δεν περιμένεις να έρθει κάποιος άλλος να κάνει τη ζωή σου καλή. Γιατί όταν περιμένεις να έρθει κάποιος άλλος να κάνει τη ζωή σου καλή, είναι πολύ πιθανόν είτε να μείνεις το περίμενε, είτε να απογοητεύεσαι και να τραυματίζεσαι συνεχόμενα. Γιατί όπως είπα και προηγουμένως, αν είσαι συνεξαρτώμενος και έχεις αυτή την υπερδοτικότητα και την ανάγκη ετεροπροσδιορισμού, τότε κανένας άνθρωπος με υγιή προσωπικότητα και σεβαστικός προς τον εαυτό του και προς τους άλλους δεν θα μπει σε σχέση μαζί σου. Θα μπει μόνο ένας κακοποιητικός τύπος. Δεν ξέρω για εσάς ποιος είναι ο δικός σας τύπος νάρκισσου. Ο δικός μου τύπος νάρκισσου τον έχω βρει λάκι. Ξέρω ποιος είναι ο δικός μου τύπος νάρκισσου, ο οποίος μου προκαλεί έντονη ψυχοπαθολογική έλξη. Ξέρεις ποιος είναι? Ο ευάλωτος, παραμελητικός, κρυφονάρκισσος. Ευάλωτος ναρκισσιστής, κρυφονάρκισσος, παραμελητικός. Αυτοί μου προκαλούν τεράστια ερωτική επιθυμία, ψυχοπαθολογική φυσικά. Είναι το φετίχ μου. Και γιατί άραγε? Μήπως επειδή έχω μεγαλώσει με τέτοιον τρόπο, όπου συνεχώς με βγάζανε τρελή, όπου συνεχώς με κορόιδευαν, όπου το nagging ήταν η γλώσσα της αγάπης, για να χρησιμοποιήσω αυτόν τον αδόκιμο όρο γλώσσης αγάπης των γονέων μου και των οικείων μου και τα λοιπά. Και γι' αυτό ας πούμε. Και όντως άμα είσαι συνεξαρτώμενος, το να νιώσεις έντονη full έλξη είναι καμπανάρα. Δεν έχουμε την καμπάνα μας εδώ, λάκι. Ding, 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 ding. Αυτές είναι οι σκέψεις μου. Θα χαρώ να διαβάσω τις δικές σας. Καλή δύναμη, αδέρφια!